7,9. Απίστευτο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας ισχυρότατος σεισμός. Η προειδοποίηση για τσουνάμι βεβαίως ισχύει και μάλιστα αφορά ακόμη και στη Ρωσία. Ένα τσουνάμι 6 μέτρων, λέει το Ινστιτούτο στον Ειρηνικό, μπορεί να απειλήσει πολλές περιοχές και είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη. Βλέπουμε εδώ τις εικόνες. 7,9 επισήμως, σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Πάντως για τέτοιο τεράστιο σεισμό, παιδιά, δεν βλέπω. Η αντίδρασή τους είναι πολύ ήπια. Εδώ στην Ελλάδα θα πηδάγαμε από τα παράθυρα. Και είναι συνηθισμένοι και μην ξεχνάμε ότι οι Ιάπωνες έχουν μια τρομερή εκπαίδευση σε ό,τι αφορά. Είναι εκπαιδευμένοι ακριβώς. Γιατί είναι σεισμό. 7,9 εμείς δεν θα είχαμε παράθυρα. Δεν θα είχαμε παράθυρα. Δεν μιλάμε γιατί εμείς για 3,5 κάπου εκεί. Έχετε προσδιορίσει. Δεν είστε παιδιά αισιόδοξοι χώρα. Όλο αυτό το διάστημα των δύο τελευταίων χρόνων υφίσατε πολύ ισχυρότερους τριγμούς και παρόλα αυτά. Και αν έχουμε τελευταίων. Λοιπόν, Λίδα, θα ενημερώνουμε συνεχώς γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Χρήστο, κράτα την ερώτηση η κυβέρνηση τι λέει. Να καλημερίσουμε και τον Κώστα Καρκαγιάννη και ενώ ότι λέει και μετά τη συνάντηση που είχε τον, με τον κύριο Σαρκοζή και τις εκτιμήσεις που κάνει. Πολύ παγωμένο ακριβώς, κλίμα εδώ. Πολύ, 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 πολύ. Χρήστο, πάρα πολύ. Κάνε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να τα δούμε όλα. Πάμε.